Καλησπέρα φίλοι, φίλες. Και για αυτή την Πέμπτη, ζωντανά όπως πάντα από το Σύρο στη Βιέννα. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. 15 Δεκεμβρίου, 10 ημέρες ακριβώς πριν τη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, τη γέννηση του Θεανθρώπου. Βέβαια, σε αυτή την πολύπαθη χώρα την Ελλάδα και την χριστιανική χώρα που λέγεται Ελλάδα, μαζί με την γέννηση του Θεανθρώπου έχουμε και τη γέννηση των μεγάλων πολιτικών ανδρών. Ένας εξ αυτών είναι και ο τελευταίος πρωθυπουργός της χώρας, ο Αλέξης Τσίπρας. Πριν λίγο ολοκληρώθηκε η πρόταση του πρωθυπουργού από την Ίσιορο με 195 ναι των εκπροσώπων του ελληνικού λαού, των βουλευτών εννοώ του ελληνικού λαού, ψήφισαν με ονομαστική ψηφοφορία για τις εξαγγελθήσεις αυτές παροχολογίες του Πρωθυπουργού προς τους αδύναμους, προς τους συνταξιούχους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται θα δούμε στα επόμενα 24 ώρα τι ακριβώς συμβαίνει ή τι θα συμβεί όσον αφορά την πολιτική εκμετάλλευση και ανάλυση των συγκεκριμένων που είπε προχθές ο Πρωθυπουργός, εξήγηλε από το δίπλα μας, κοντά είναι η Ίσιρος, δεν είναι μακριά, από την Ίσιρο, από ένα μικρό νησί του Αιγαίου Πελάγους. Είχαμε και άλλον πρωθυπουργό, άλλον, πιο παλιά, από άλλο ακριτικό νησί, μακρινό, στο Καστελόριζο, μην ξεχνιόμαστε. Ονομαστική λοιπόν ψηφοφορία, 195 ναι, δήλωσαν για τα ζητήματα των ψίχουλα, να τα ονομάσω εγώ. Ας τα ονομάσουμε ψίχουλα. Και βέβαια τους διαφεύγει το γεγονός, όπως σε μια ανάρτησή του έκανε ο κύριος Παναγούλης, βουλευτής ανεξάρτητος στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, προς αυτούς τους αποδέχτες αυτών των παροχολογιών του Πρωθυπουργού, ότι δίνει, ξέρω εγώ, 10 η κυβέρνηση και θα εισπράξει ακριβώς τα διπλάσια, γιατί με τις αυξήσεις των άμεσων και των έμεσων φόρων από 1η-1η του 2017 ίσον τι, μείον, πάλι μείον το ταμείο. Έτσι, για να μην παρασυρώμαστε σε διάφορες παροχολογίες των κυβερνώντων όσον αφορά το ζήτημα των φόρων, των χαρατσίων, της δύσκολης, θα έλεγα, κατάσταση που επικρατεί σε όλα τα νοικοκυριά, σε όλες τους επιχειρηματίες, σε όλους τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, με την επιδείνωση των θεμάτων στο χώρο της υγείας, μιας και έχουμε βέβαια και τον κύριο Πολάκη, ο οποίος παρεπιπτόντως στην Ελληνική Βουλή μαζί με τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, είδαμε και αυτά τα ευτράπελα και όλες αυτές οι πεζοδρομιακές εκφράσεις έθεν και ένθεν, καθκήθεν και πάει λέγοντας, αν είναι επίπεδο πολιτικού λόγου και επίπεδο πολιτικών αδρών αυτά τα οποία εξτομίστηκαν και από τις δύο πλευρές, τότε με συγχωρείτε, ζω μάλλον σε λάθος εποχή ή ζω σε μια χώρα η οποία έχει αλλάξει και δεν το έχω αντιληφθεί εγώ. Θα βάλουμε όμως μία άνω τελεία για να βάλουμε στην κουβέντα μας τον πρόεδρο του Συλλόγου των Μικροομολογιούχων Ελλάδας, τον κύριο Γιάννη Τσολιά. Κύριε Τσολιά, καλησπέρα. Μ' ακούτε? Ναι, καλησπέρα κύριε Στογγυλή. Τώρα σας ακούω. Τώρα σας ακούω, όχι πολύ καλά, αλλά σας ακούω. Με ακούτε τώρα, ε? Ναι, ναι. Ωραία. Καλησπέρα από τη Σύρο. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στη Σύρο, καλησπέρα σε όλους τους ελεύθερους ανθρώπους που μας ακούνε στις Κυκλάδες και από όπου μπορούν να δουν και να ακούσουν αυτή την εκπομπή. Ξεκινήσαμε λοιπόν σήμερα, 15 Δεκεμβρίου, από ό,τι πληροφορούμε κύριε Τσολιά, από ό,τι έχει καταγράψει το δικό μου το ρεπορτάζ, κινήστε και με γρήγορες διαδικασίες για να προλάβετε βέβαια και τους ανθρώπους πολιτικούς οι οποίοι εγκλημάτισαν εις βάρος και το δικό σας συμφερόντων αλλά και της χώρας τους όσον αφορά με την περίπτωση του PSI, λέω.
Ακριβώς. Έχετε ακριβώς, κινηθεί. Μου δίνετε καλή πάσα. Για να, μην σήμερα... για να μην παραγραφούν και τα αδικήματα, αυτό θα έπρεπε βέβαια, γιατί σε λίγο διάστημα παραγράφονται τα αδικήματα. Παραγράφονται τα προδοσίας, θα πω εγώ, κατά του κράτους, γιατί δεν είναι η ζημιά που δημιουργήθηκε σε εσάς και στις οικογένειές σας με την αφέμαξη, με αυτή την κλοπή. Πρόσφεραν και κακές υπηρεσίες και προς το κράτος. Γιατί όλη αυτή η διαδικασία που ακολούθησαν οι αγοραστές και οι άνθρωποι οι οποίοι εμπιστεύθηκαν τα ελληνικά ομόλογαν, βοηθούσαν τη χώρα τους. Άρα με τις υπηρεσίες του PSI και όλων αυτών των πολιτικών, γιατί αυτά δεν έχουν αναφερθεί ποτέ, προσπάθησαν βέβαια ζημιά κατά της βοήθειας του κράτους τους, με την περιβόητη περίπτωση και τη δική σας των μικρομολογιούχων και όχι μόνο, γιατί έχουμε και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων που αυτές τις ζημιές τις βιώνουμε στην συνέχεια με τα σημερινά επακόλουθα και επιπτώσεις. Έχουμε διάφορα αποθεματικά πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Έχουμε πολλά αποθεματικά τα οποία τα κούρεψαν και χάθηκαν. Αυτά χάθηκαν εν μια νυχτή. Με πολιτικές ευθύνες, επαναλαμβάνω. Κάποιοι ωφελήθηκαν. Δεν ωφελήθηκαν. Ωφελήθηκε η χώρα. Ναι. Πρόκειται περί εσκά της προδοσίας. Ακριβώς. Καταστρέψανε το θεσμό που βοηθούσε ο Έλληνας πολίτης με τις αποταμιεύσεις του ελληνικού κράτους. Καταστρέψανε τα αποθεματικά των ταμείων, των ιδρυμάτων, των πανεπιστημίων. Αυτό το πράγμα πέρασε στον ντούκου. Είπανε, βγήκε ο Βενιζέλος και είπε, έσωσα τη χώρα. Το ιδιωτικό χρέος κουρεύτηκε. Ποιο κουρεύτηκε ρε εσύ, Βενιζέλε, και κάθε Βενιζέλε, σε ποιο πάνε να πουλήσουν πνεύμα που ξεφορτώθηκαν οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες όλο το δικό τους το βάρος από τόσα δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν φορτωμένες με τα ελληνικά ομόλογα και τα φορτωθήκαμε εδώ πέρα εμείς με ό,τι είχε να συνεπάγεται και μετά με την Κύπρο που έγινε. Τα φορτώσαν στην πλάτη του Λαοτζίκου και τώρα είμαστε εντάξει, έγινε PSI. Έτσι PSI και αναδιαρθρώσεις, ξέρω και κάνω κι εγώ. Σκοτώνω τον Έλληνα πολίτη, σώζω τις ξένες στις τράπεζες, είναι έξω λάδι, την τρώμε εδώ πέρα μέσα εμείς και βγαίνει και κουνάει τη σημαία ο Βενιζέλος. Λοιπόν, σήμερα μου δώσετε μια καλή πάσα. Ακούστε τι έχω να σας πω. Είναι η πρώτη φορά που ακούτε αυτά στην ελληνική τηλεόραση. Δεν μπορεί να ακουστούν πουθενά αλλού. Τα στέλνουμε με email, αλλά ξέρω ότι μόνο σας μπορούν να ακουστούν. Στις 28 Νοεμβρίου 2016 δημοσιεύτηκε στο έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο απόσπασμα της ομιλίας του Προέδρου του Συμβουλίου Επικρατείας Νίκου Σακελαρίου, το οποίο πραγματικά μας άφησε άφωνος. Σύμφωνα με αυτό, υποχρέωσή μας να τηρούμε απερέγκλητα το καθήκον μας. Αυτό έκανα και δεν με νοιάζει όποια προσωπική επίθεση κι αν μου γίνεται. Έχουμε και εμείς μερίδιο προσωπικής ευθύνης. Ας δούμε τις αποφάσεις για τα μνημόνια και το PSI. Δεν έχουν παρά να ανοίξουν αυτές οι αποφάσεις και να δούμε τις στάσεις των δικαστών μέσα από τις αποφάσεις αυτές και πώς επηρεάζουν την υπηρεσιακή τους εξέλιξη. Δεν μας ενδιαφέρουν εμάς αν θα γίνουμε αντιπρόεδροι ή πρόεδροι. Προσωπικά δεν αισθάνομαι και δεν θα υπάρξω υπηρέτης κανενός. Αυτό ήταν ακριβώς τι είπε ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας πριν από λίγες μέρες και συνεχίζει το δικό μας δελτίο τύπου. Είναι προφανές ότι ο πρόεδρος του ΣΤΕ αναφέρεται σαφώς, ευθέως και συγκεκριμένα στις αποφάσεις του ΣΤΕ, οι οποίες μέσα εισαγωγικά νομιμοποίησαν το PSI και τη δίνευση της περιουσίας των 15.000 οικογενειών των ομολογιούχων φυσικών προσώπων ελληνικού δημοσίου, υπονοώντας ότι η απόφαση αυτή δεν ελήφθη από μια ανεξάρτητη και ανεπηρέαστη δικαιοσύνη ως όφιλε, αλλά από επίοκους δικαστές οι οποίοι έλαβαν την απόφαση αυτή εις αντάλλαγμα υπηρεσιακής εξέλιξης. Την ανάγνωση άλλωστε αυτή υιοθέτησε και η καθημερινή εφημερίδα Contra News ο προδοσίων ιδιώτης στις 29/11/2016. Επιφανής και έγκριτης νομική, σχολιάζοντας την απόφαση του ΣΤΕ για τους ομολογιούχους, μας δήλωναν από την πρώτη στιγμή ότι η απόφαση αυτή δεν ήταν νομικά ορθή και ελήφθη κατόπιν πιέσεων με πρόσχημα του δημοσίου συμφέροντος, με εισαγωγικά, προκειμένου να παρακάμψει τα θεμελιώδους σημασίας νομικά μας επιχειρήματα. Αυτό που είναι καινοφανές και πρωτόγνωρο είναι ότι πλέον ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΤΕ, με τη δήλωσή του αυτή, ότι η απόφαση δεν ήταν ορθή, αφήνει υπόνοιες. Και συνεχίζουμε. Από την πρώτη στιγμή ανεβάσαμε το θέμα στο Facebook και άμεσα επικοινωνήσαμε με τον πλέον κατάλληλο, μέσα εισαγωγικά πάλι, δικηγόρο για να μας πει πώς θέλουμε να το χειριστούμε. Δηλαδή το δικηγόρο που μας εκπροσώπησε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τον Κώστα Χρυσόγωνο.
περιμέναμε μια εβδομάδα ώστε η ανακοίνωσή μας να έχει τη σοβαρότητα που μας αρμόζει και δώσαμε στον κύριο Χρυσόγονο τον χρόνο να αντιδράσει για λογαριασμό μας. Δυστυχώς, κύριε Πρωβουλευτά, για άλλη μια φορά γνωρίσατε το Σύλλογο και τους ομολογιούχους και αρκεστήκατε μέσω της γραμματέως σας να μεταφέρετε δύο κουβέντες στον Δημήτρη Αλεξόπουλο, που είναι μέλος του Συλλόγου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Έτσι, για να ξέρω ο κόσμος τι λέω, που δεν ήταν παρά για άλλη μια φορά η δημοσιογραφικού τύπου παρατήρηση ότι η ζημιά που έγινε στα φυσικά πρόσωπα είναι πολύ μεγάλη, ότι τα φυσικά πρόσωπα δεν θα σταματούν να διεκδικούν το δίκιο τους. Ευχαριστούμε τον κύριο Χρυσόγονο που για άλλη μια φορά κράτησε αποστάσεις από το Σύλλογο και επανερχόμαστε σε αυτά που είπε ο πρόεδρος του ΣΤΕ. Δεν γνωρίζουμε τι μπορεί να έχει συμβεί στα ενδότερα του Συμβουλίου της Επικρατείας και στην περίφημη απόφαση για το PSI, αλλά ενημερώνουμε δια της παρούσης τον πρόεδρο του ΣΤΕ ότι όφιλε να πάρει σαφή θέση αποσαφηρίζοντας τη δήλωσή σας, ύστερα μάλιστα από την απάντηση σε αυτήν την ένωση δικαστών, η οποία ισχυρίζεται ότι οι αποφάσεις ήταν δίκαιες με εισαγωγικά, ατλώντας επιχείρημα και αυτήν την πρόσφατη απόφαση με την οποία το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου απέριψε την προσφυγή κατά της απόφασης του ΣΤΕ. Το ΣΤΕ λοιπόν, προκειμένου να ικανοποιήσει τις επιθυμίες της πολιτικής ηγεσίας, όπως ακρόνητα πιστεύουμε και εμέσως πριν σαφώς υπονοεί ο πρόεδρος με δυνατότερο δήλωση, επικαλέστηκε το δημόσιο συμφέρον. Και έτσι 15.000 οικογένειες πλήρωσαν την κρίση τόσο σαν όλους τους άλλους Έλληνες, όσο και με την κλοπή των χρημάτων που είχαν εμπιστευτεί στο κράτος. 17 αυτοκτονίες λοιπόν για το δημόσιο συμφέρον ήταν το τίνημα που έπρεπε να πληρώσουμε σήμερα. Και το ΕΔΑ ισχυρίστηκε, το ΕΔΑ είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων, για να καταλάβει και ο κόσμος, ότι αν δεν είχαμε θυσιαστεί θα είχαμε πάθει χειρότερα. Και συνεχίζω. Κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος των 17 χαμένων συμπολιτών μας και των 15.000 οικογενειών που βρίσκονται σε αναπληκτική κατάσταση, σας καλούμε να αποκαλύψετε τις σκιές που έχει αυτή η απόφαση και να πράξετε ό,τι αρμόζει στη θέση σας και την ιδιότητά σας, προκειμένου να τιμήσετε τη θέση σας και να υπερασπιστείτε το Σύνταγμα και τους νόμους. Εις ονόματος των 17 χαμένων συμπολιτών μας και των 15.000 οικογενειών που βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση, καλούμε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να ερευνήσει την καταγγελία του πρόεδρου του ΣΤΕ και να λάψει αλήθεια. Με αφορμή λοιπόν την απάντηση της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας στις δηλώσεις του πρόεδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας Νικόλαου Σακελαρίου, που πιστοποιούν τις συναλλαγές μεταξύ κυβερνήσεων, αποφάσεων και ανταλλαγμάτων, οι μικρομολογιούχοι με κάθε καλή πρόθεση και παρά τον σφαγιασμό τους από το ΣΤΕ σημειώνουν τα ακόλουθα. Τα άπλυτα στον οίκο της δικαιοσύνης έχουν μαζευτεί σωρό και είναι τόσο δυσόδη που οι ίδιοι οι ένικοι δεν τα αντέχουν και ένας βγαίνει από το παράθυρο να πάρει ανάσες. Δεν είναι τυχαίο ότι πληθώνουν συνεχώς οι απαξιωτικές για τη δικαιοσύνη δηλώσεις πολιτικών παραγόντων. Δεν είναι επίσης καθόλου τυχαίο ότι έχει πλέον κλονιστεί απόλυτα η εμπιστοσύνη των πολιτών στο δεσμό της δικαιοσύνης. Ο τρόπος που αντιλαμβάνονται η ανώτητη δικαστική λειτουργή, τη δικαιοσύνη τους, αναγκάζει όλο και πιο συχνά να βγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να διευθμίζουν το πόσο αμερόληπτα αποφασίζουν και το κύρος που θα πρέπει να έχουν στη συνείδησή μας η δικαστική λειτουργή. Στολίζουν δε τις ανακοινώσεις με λόγια μεγάλων αγρών, μήπως και μεγαλώσουν και αυτές. Όπως παραδείγματος χάρη για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα στην απόφαση του ΣΤΕ που νομιμοποίησε την καταλήστευση 15.000 οικογενειών, προφασίζονται την κρίση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που στηρίχθηκε στη δική τους απόφαση. Μια απόφαση γεμάτη παλινοδίες που μεταξύ άλλων σε ένα σημείο θεωρεί ότι όλοι οι ομολογιούχοι πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα, ενώ αμέσως μετά με ιδανικά τεχνάσματα και κρίνει δίκαια την προνομιακή μεταχείριση των τραπεζών. Φλερτάρει δε με τη φεδρότητα, χαρακτηρίζοντας τις τράπεζες ευπαθή ιδρύματα. Ποιος πολίτης όμως μπορεί να πιστέψει ότι η δικαιοσύνη εν ολίγης έκρινε αμερόληπτα, αποφασίζοντας πως ανάπηροι, αναξιοπαθούντες, μετανάστες, ναυτικοί, άρρωστοι, εργάτες, γριές και γέροι είναι εύρωστοι και δεν έχουν ανάγκη προστασίας που παρήχε το PSI στις τράπεζες? Για τα υπόλοιπα δε νομικά πρόσωπα που έτυχαν ευρωπαϊκής μεταχείρισης, η δικαστική λειτουργή δεν αφιερώνουν ούτε λέξη, ούτε κουβέντα. Όλος τυχαίως δε, πριν ανακοινωθεί η απόφαση, είχε συμφωνήσει ήδη η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων με τον κύριο Ρουπακιώτη, τότε Υπουργό Δικαιοσύνης, για κραυγαλαία ευνοϊκή μεταχείριση των ομολόγων των δικαστών και συγκεκριμένα. Πρώτον,
η καταβολή των αναδρομικών του 2011 που θα κερδίσει οι δικαστές με αποφάσεις του μισθοδικείου θα καταβληθούν σε μετρητά και όχι σε ομόλογα όπως είχε γίνει με τους απολυμμένους της Ολυμπιακής μέσα στον ερχόμενο Ιανουάριο του 2013. Δεύτερον, θα υπάρξει ευνοϊκή νομοθετική ρύθμιση για όσους έχουν πάρει στεγαστικά δάνεια και έχουν υποστεί μειώσεις των αποδοχών τους πάνω από το 30%. Τρίτον, δεν θα ενοχληθούν από τις τράπεζες οι δικαστές. Δεν θα ενοχληθούν από τις τράπεζες οι δικαστές που έχουν εξαγοράσει πρόωρα τα ομόλογα που είχαν λάβει αντιμετρητών από τα αναδρομικά των περασμένων ετών. Από πού να βρέθηκαν τα ισόδυναμα για να ικανοποιηθούν αυτά τα δώρα, κύριε δικαστές? Τέλος, αναρωτιόμαστε, αφού τόσο θαυμάζουν οι Έλληνες δικαστές τις αποφάσεις των ξένων δικαστηρίων, πώς είναι δυνατόν να τους διαφεύγουν εκείνες οι ευρωπαϊκές που καταδικάζουν τις τράπεζες που διέθεσαν ο ΕΒ σε πολίτες, αποκρύπτοντας το ρίσκο και τους κινδύνους? Γιατί στην Ελλάδα, ενώ καταδικάζονται οι τράπεζες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τον τρόπο που πούλησαν ομόλογα του ελληνικού δημοσίου στα φυσικά πρόσωπα, έρχονται τα δικαστήρια και τις ξελασπώνουν σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη? Μήπως επειδή η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων δέχεται χορηγίες από τράπεζες? Ερωτήματα. Λοιπόν, κύριε Σωτήρη, όπως καταλαβαίνετε, είστε η μόνη εκπομπή και η τελευταία που διαβάστηκαν αυτά τα πράγματα. Ήταν ένα δελτίο τύπου καταπέλτης και όποιος δικαστής τολμάει, ας βγει στην δικιά στην εκπομπή, ας δώσουν μια απάντηση επιτέλους. Επιτέλους ας δώσουν μια απάντηση. Τρέπονται, είναι δικαστές αυτοί? Η δικαιοσύνη είναι τυφλή. Και συνεχίζω με το άλλο δελτίο τύπου. Λοιπόν, ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου του 2016. Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, σε ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 10 Δεκεμβρίου 2016, κατά τη συζήτηση για την κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού του έτους 2017, αναφέρατε ότι το PSI κατέστρεψε τους μικροομολογιούχους. Για πρώτη φορά εντός του Κοινοβουλίου ακούμε από τα χείλη του Έλληνα Πρωθυπουργού την πραγματική αλήθεια ότι το PSI κατέστρεψε τους μικρομολογιούχους. Μιας πραγματικότητας που δεν αμφισβητείται και δεν έχει προηγούμενο από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους. Με την ειλικρινή αυτή αναφορά σας, της καταστροφής από το PSI των μικρομολογιούχων που αριθμούν πάνω από 15.000 οικογένειες, έχουμε την πεποίθηση και πιστεύουμε ότι θα συμβάλλεται αποτελεσματικά ώστε χιλιάδες αυτοί Έλληνες πολίτες αποταμιευτές να μην εγκαταλειφθούν στην τύχη τους. Αλλά η αναφορά σας αυτή να αναγνωριστεί και επίσημα από το Κοινοβούλιο με νομοθετική αναγνώριση της ζημίας και την αναγνώριση της ομάδας των μικρομολογιούχων ως ειδικής ομάδας που έχει υποστεί διπλή καταστροφή από την κρίση. Άλλωστε, το δικό σας κόμμα κατέθεσε επίσημη τροπολογία λύση το Δεκέμβριο του 2014. Ιδάλλως, θα σας παρακαλούσαμε να μην αναφέρεστε καν σε αυτή την αδικία για να μην εκμεταλλευτείτε πολιτικά χρησιμοποιώντας την καταστροφή 15.000 οικογενειών. Δύο χρόνια το μόνο που κάνατε ήταν διαμέσου του νομικού συμβουλίου του κράτους να στηρίξετε το PSI, τον προκατόχο σας, στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οπότε κύριε Πρωθυπουργέ, τουλάχιστον η αναγνώριση της ζημιάς των παραπάνω από τα μειευτών που πιστεύτηκαν το ελληνικό κράτος μέσω επανειλημμένων προσκλήσεων του ΟΔΙΧ και όχι μόνο με διαφημίσεις από την ελληνική τηλεόραση, από τα ελληνικά ραδιόφωνα και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έντυπης και ηλεκτρονικής μορφής γενικότερα, θα είναι η αρχή στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των Ελλήνων πολιτών προς τις τράπεζες και την ελληνική πολιτεία γενικότερα, η οποία τα τελευταία αυτά χρόνια της οικονομικής χρήσης έχει χαθεί παντελώς. Λέμε πολύ απλά λόγια στον κύριο Τσίπρα, στον κύριο Καμένο και στη σημερινή κυβέρνηση ότι τα πολλά λόγια είναι φτώχεια και ότι αν βγαίνουν, τώρα τελείωσε το τύπο και μιλάει ο Τσολιάς, ο Πρόεδρος, ναι, αν βγαίνουν στη Βουλή να λένε ότι το PSI κατέστρεψε τους μικρομεολογιούχους επειδή το PSI εφαρμόστηκε επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ με αρχηγό τον Βενιζέλο και δεν είχαν σχέση αυτοί, αλλά έχουν περάσει δύο χρόνια που μας υπόσχονται λύση και μας κοροϊδεύουν κατάματα, τότε και αυτοί γίνονται σαν αυτούς. Αν θέλουν να αποκατάσταση ελληνικής εμπιστοσύνης, αυτή τη στιγμή μια λύση υπάρχει. Να δοθεί λύση στους ομολογιούχους. Η λύση στους ομολογιούχους αντικατοπτρίζει το κοινό αίσθημα δικαίου που αισθάνεται το κάθε Έλληνας. Έχει περάσει το πετσί του κάθε Έλληνα τους ομολογιούχους, το ελληνικό κράτος τους κατέστρεψε και δεν υπάρχει προηγούμενο στην ευρωπαϊκή οικονομική ιστορία
κράτος να έχει κλέψει τους ίδιους τους πολίτες. Κύριε Στογγύλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατάχρηση που έκανε σήμερα του χρόνου σας. Αλλά καταλαβαίνετε κι εσείς ότι δεν υπάρχει άλλη εκπομπή που θα μπορούσαμε να διαβάσουμε αυτά τα πράγματα. Πάντως, να σας πω κύριε Τσολιά, ότι προχθές εδώ στην... δίπλα μας είναι η Νήσιρος, με τις παροχολογίες και με όλες αυτές τις αηδίες. Δικιά μου είναι η έκφραση, γιατί πρόκειται περί αηδίας. Δηλαδή πέταξε έτσι τα ψίχουλα για να δημιουργήσει. Θα έχουμε βέβαια τις επιπτώσεις σε λίγο διάστημα. Πάντως δεν σας συμπεριέλαβε εσάς μέσα σε αυτές τις παροχολογίες που εξήγηλε, που και πριν από λίγο με 195 ναι οι εθνοπατέρες μας ψήφισαν αυτά τα ψίχουλα, τα οποία βέβαια από 1η-1η του 2017 με την αύξηση των άμεσων και έμεσων φόρων, γιατί δεν υπάρχει χειρότερο φορομπηχτικό μέσον από τους έμεσους φόρους, πλήττει όλα τα πλατεία στρώματα, όλους τους φτωχούς, έτσι. Αυτό το ξέρει, δεν πρέπει να είσαι και οικονομολόγος για να αντιληφθείς ότι ο έμεσος φόρος είναι ο χειρότερος φόρος για τους φτωχούς, τους ανήμπορους και γενικά όλους αυτούς που απίφθινε προχθές την παροχολογία αυτή την οποία ακούσατε και εσείς και όπως οι υπόλοιποι. Μην πανηγυρίζουν λοιπόν αυτοί οι βουλευτές περισσότερο, γιατί βρίσκουν κάτι τέτοια σημεία για να επιστρέφουν στις κοινοβουλευτικές τους περιφέρειες για να ψελίσουν ότι σας δώσαμε ψίχουλα ή ασκούμε, ξέρω εγώ, τέτοια πολιτική, για τους σημερινούς μιλάω, τέτοια πολιτική που εν πάση περιπτώσει αδιαφορούμε και το τι λέει η Τρόικα, τι λένε οι δανειστές, παρά όλο αυτό το θόρυβο που έχει δημιουργηθεί σε πολιτικό επίπεδο. Είναι τόσο τεχνητά όλα και φτιαχτά και υποκριτικά που πραγματικά θα έπρεπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός να ντρέπεται μόνο και μόνο για όλα αυτά τα οποία εξτομίζει. Δεν σας συμπεριέλαβε εσάς όμως μέσα. Δεν τολμάει. Ναι. Δεν τολμάει να μας συμπεριλάβει. Γιατί ξέρει ότι οι ομολογιούχοι δεν τρώνε κουτόχορτο. Ξέρει ότι οι ομολογιούχοι στέκονται 4,5 χρόνια. Στέκονται γιατί, όπως έχω πει πολλές φορές από αυτήν την εκπομπή, το δίκαιο δεν έχει χρώμα. Και το αδίκιο αντέχει στον χρόνο. Λοιπόν, στεκόμαστε και δεν τολμάνε να πούνε τίποτα. Δεν τολμάνε γιατί ξέρουν ότι δεν τρώμε κουτόχορτο. Λοιπόν, οι ομολογιούχοι ήταν πριν το PSI και βοηθούν το ελληνικό κράτος. Είναι μετά το PSI, σφαγμένοι, αδικημένοι από το ίδιο το κράτος και θα παραμείνουν εδώ πέρα, θα παραμείνουμε εδώ πέρα να μας βλέπουν όλους. Και είχα πει κι άλλη φορά ότι το θέμα είναι πάνω απ' όλα ηθικό, όπως είχατε πει και εσείς σε μια εκπομπή σας. Το έχω πει πολλές φορές, ναι. Λοιπόν, είναι ντροπή για κάθε Έλληνα πρωθυπουργό, για κάθε Έλληνα υπουργό οικονομικών και για κάθε βουλευτή που στέκεται εκεί πέρα μέσα και που ήτανε και έχει φύγει και έχει βγει στα παράθυρα και έχει πει για τους ομολογιούχους ότι είναι η μεγαλύτερη αδικία που έχει γίνει ποτέ σε ελληνικό κράτος, είναι η μεγαλύτερη αδικία που έχει γίνει σε Έλληνα πολίτη, να βγαίνουν να τα λένε και μετά μην λέτε τον Παναή. Πάντως με την προσπάθεια των δύο δικηγορικών γραφείων που έχετε αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία να προλάβετε γιατί αυτά τα εγκλήματα όσον αφορά με τα συγκεκριμένα αδικήματα που έχουν γίνει στο PSI, πιστεύω ότι ο χρόνος ή αν θέλετε η αποενοχοποίηση που προσπάθησαν στη συνέχεια με τον κύριο Βενιζέλο και τους υπολείπους για να μην έχουν ποινικές ευθύνες στη συνέχεια, νομίζω ότι ο χρόνος δεν ξέρω αν σας καλύπτει χρονικά με αυτές τις προσφυγές στις οποίες είσαστε ή αν έχετε καταθέσει με τη συνδρομή των δικηγορικών σας γραφείων. Πάντως πρέπει να τους μπλοκάρετε άμεσα, όχι για να διεκδικήσετε τα οικονομικά αυτά, όχι δεν λέω γι' αυτό, έτσι. Κατά των εγκλημάτων που έχουν διαπράξει πολιτικά πρόσωπα μέσα από την εφαρμογή αυτού του περιβόητου PSI και μιλώ για Έλληνες πολιτικούς και όχι μόνο. Έτσι, ονοώ νοήτο. Για να μιλώ περισσότερα. Ονοώ νοήτο, όπως το είπατε είναι. Ονοώ νοήτο και όποιος άνθρωπος άκουσε σήμερα την εκπομπή, όποιος άνθρωπος την ακούσει στην επανάληψη, όποιος τη δει στο ίντερνετ, πιστεύω ότι θα καταλάβει πολλά από τα δύο δελτία αυτά τύπου που βγάλαμε. Να είστε καλά. Είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια θα φτάσει στα αυτιά όλων. Απορώ, λίγη τσίπα δεν έχουν αυτοί που θα τα ακούσουν. Δεν θα τους σηκωθεί καθόλου η τρίχα. Δηλαδή, είναι που λέει ο απλός Έλληνας πολίτης, τους φτύνεις και νομίζουν πως βρέχει. Ας απαντήσουν λοιπόν.
Τις ευχές θα τα πούμε για τις ευχές την επόμενη Πέμπτη. Την επόμενη Πέμπτη. Γι' αυτό δεν ήθελα να, την επόμενη Πέμπτη να φορτώσω το κλίμα. Γι' αυτό σήμερα έκανα μια κατάχρηση του χρόνου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ακόμη μια φορά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ακούσαμε καλή λοιπόν συνέχεια, και τον πρόεδρο των μικρομολογιούχων, του Συλλόγου Μικρομολογιούχων Ελλάδας. Πολύ σημαντικά όλα αυτά τα οποία περιλαμβάνονται στα δύο δελτία τύπου που διάβασε ο πρόεδρος των μικρομολογιούχων. Σας είπα και την προσφυγή η οποία έχει γίνει με τη συνδρομή δύο μεγάλων δικηγορικών γραφείων, δεν θα σας πω τα ονόματα, δεν έχει σημασία, τα οποία προσπαθούν να μπλοκάρουν το χρονικό διάστημα που είναι ικανό να αποποινικοποιήσει τυχόν ευθύνες πολιτικών προσώπων με αυτά τα εγκλήματα τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί και έχουν γίνει όχι μόνο στα φυσικά αυτά πρόσωπα, αλλά και κατά του ιδίου του κράτους. Γιατί πολλοί λένε ότι έχουν σπουδάσει ή έχουν πολύ μεγάλες περγαμηνές όσον αφορά τη νομική διαχείριση ζητημάτων, αλλά ουδείς αυτή τη χώρα, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων, ασχολήθηκε με αυτή την πολύ τεράστια υπόθεση του PSI με τις προεκτάσεις ή αν θέλετε με τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν από αυτές τις πολιτικές αποφάσεις. Όχι για να σώσουν τη χώρα προφανώς. Γιατί αν είχαν σώσει τη χώρα θα είχαμε ορατά αποτελέσματα σήμερα. Αν έχετε δει εσείς οι οποίοι είστε οι στυλοβάτες αυτών των μνημονιακών πολιτικών, έχετε δει καλύτερες ενδείξεις ή αποτελέσματα από αυτή την κίνηση, ελάτε να μου το πείτε και εμένα. Ή αν έχετε οικονομικές γνώσεις, εσείς οι πολιτικοί οι οποίοι στηρίζετε συγκεκριμένα αυτές όλες τις πρακτικές που υλοποιήθηκαν με την συνδρομή, επαναλαμβάνω, της κυβέρνησης Σαμαρά, Βενιζέλου και συν αυτό. Βάζουμε μία ανωτελεία και σε αυτό το θέμα, το κρατάμε. Πιστεύω ότι θα έχουμε νομικές εξελίξεις στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα. Κρατούν χρόνια αυτές οι υποθέσεις, αλλά επειδή είναι και εκπομπές οι οποίες ανεβαίνουν και στο διαδίκτυο, μένουν και έχουν την ιστορική τους σημασία, οι αναφορές ή αν θέλετε αυτά τα οποία βγαίνουν μέσα από αυτή εδώ την ζωντανή εκπομπή από το Σύρος TV1. Σας είπα για τις κοκορομαχίες στην Ελληνική Βουλή, για την κατάδεια βέβαια του ζητήματος σε ποια φάση βρίσκονται τα κέντρα υγείας, τα νοσοκομιακά ιδρύματα της χώρας κλπ. Όλο εξαγγελίες ακούμε και βέβαια οι εξαγγελίες μένουν εξαγγελίες, όλο εξαγγελίες, στην πράξη δεν μετουσιώνονται και πολλά. Δεν αναφέρομαι στο νοσοκομείο Σύρου για να μην βρεθούν κακοπροαίρετοι ή καλοπροαίρετοι και μου πούν κάτι έγινε το τελευταίο διάστημα, γιατί η αλήθεια είναι ότι έγινε κάτι το τελευταίο διάστημα, αλλά αναφέρομαι σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις του θέματος υγεία, όχι μόνο στα νησιά, αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται. Εθνικός πλούτος, ο εθνικός πλούτος της χώρας, αν η Ελλάδα είναι πλούσια ή φτωχή, όχι σε λίγο θα σου πω εγώ, αν η Ελλάδα είναι φτωχή ή πλούσια, εγώ θα σας απαντήσω μονολεκτικά, είναι πάμπλουτη. Και μην γελάσει κανένας από εσάς, ξυπνήστε, ξεσηκωθείτε από τους καναπέδες, ασχοληθείτε με σοβαρά ζητήματα τα οποία πρέπει να είναι σε επικαιρότητα στον καθέναν από εμάς. Αφήστε, παραμερίστε τα ευτελή τα οποία συνήθως δημιουργούν έρηδες και ασχοληθείτε λίγο της βελόνας που λέμε με τον τότε πρωθυπουργό τον Παπαδρέου. Τα βήματα της εκπομπής και οι επιβεβαιώσεις από τα περισσότερα τα οποία μη σας πω, πολλά περισσότερα από που δεν σας είπαμε έχουν επιβεβαιωθεί. Ερχόμαστε λοιπόν να πιστέψουμε ότι αυτός ο τόπος που λέγεται Ελλάδα, ο Πάμπλουτος, έγινε όλο το παιχνίδι με το συγκεκριμένο σενάριο και για ένα τεχνητό διωγγωμένο χρέος.
το οποίο με συνοπτικές διαδικασίες ο σημερινός πρωθυπουργός, ο Αλέξης ο Τσίπρας, όταν ήταν στην αντιπολίτευση, άλλα έλεγε, και αυτός και όλοι οι συντροφοί του, οι ψευτοαριστεροί, οι ψευτοεπαναστάτες, και οι οποίοι βέβαια καταλήγουν να είναι πολύ επικίνδυνοι για αυτή τη χώρα. Και το λέω έτσι δημόσια, απροκάλυπτα, και προκαλώ τον οποιοδήποτε από δάφτους να έρθει εδώ να μου αιτιολογήσει το αντίθετο από ό,τι λέω δημόσια. Έθαψε λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας, και αυτός βέβαια, την υπόθεση της διαγραφής του χρέους πριν ακόμα κερδίσει τις εκλογές. Υπάρχει ένα πάρα πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον άρθρο, τοποθέτηση, συνέντευξη του Έρικ Τουσέν, του κύριου Τουσέν, ξέρετε. Αυτός ήταν ο οποίος όταν στην πρώτη θητεία του ΣΥΡΙΖΑ συγκροτήθηκε και μια επιτροπή στην Ελληνική Βουλή με την κυρία Πρόεδρο τότε, τη Ζωή την Κωνσταντοπούλου, για να ελέξουν την υπόθεση χρέος και γενικά πού βρίσκεται. Είναι στα νούμερα που μας λένε οι δανειστές και μας διαφημίζουν, ή αν θέλετε μας έχουν ζαλίσει το κεφάλι, 300, 500 δις, 100, 200, πόσο είναι αυτό το χρέος. Με συγκεκριμένα στοιχεία λοιπόν δημιουργήθηκε αυτή η επιτροπή αλήθειας για το χρέος. Πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να σας πω ότι αυτά όλα τα οποία έχει η χώρα σε υπέδαφος, σε ΑΟΣ, σε πετρέλαια, σε χρυσούς κλπ, μιλάμε για πάνω από 10 τρισεκατομμύρια κοστολογούνται, τα έχουν ενεχειριάσει οι αθεόφοβοι αυτοί όλοι οι πολιτικοί με τις μνημονιακές αυτές υπογραφές τους. Γι' αυτό θα πρέπει να ξεσηκωθούμε, κυρίες και κύριοι. Αλλά μου πείτε, πέρυσι είχαμε ολόκληρο δημοψήφισμα, είπαμε 62% όχι, ήρθε ο Αλέξης ο Τσίπρας και η ΣΥΝΑ αυτό, οι κυβερνώντες, και το κάνανε ναι, για να σώσουν τη χώρα γι' αυτή. Αλλά ρωτώ λοιπόν, αν είναι έτσι όπως λένε, ότι είναι 300 δισεκατομμύρια ή 500 δισεκατομμύρια, δεν θα μπορούσε να κινηθεί η διαδικασία του να δημιουργηθεί αυτό που πρέπει να δημιουργηθεί για να γίνει και μια τμηματική εξόφληση του χρέους? Έπρεπε να παραχωρηθεί ενέχειρο όλο το περιουσιακό κομμάτι για πολλές δεκαετίες αυτού του πλούτου που έχει η Ελλάδα. Για σκεφτείτε το λίγο, και να μην γίνει αυτή η σταδιακή αποδόμηση, όχι του κοινωνικού κράτους, αυτή η πτωχοποίηση όλων ημών και της χώρας με αυτά τα οποία επικρατούν και ψηφίζουν οι εκπρόσωποι μας σαν εντολοδόχοι που είναι μέσα στην Ελληνική Βουλή, λέω εγώ. Για να ρωτηθείτε. Είναι ντροπή δηλαδή. Κύριε Συρίγο, αντιλαμβάνεστε τι λέω, γιατί σας είδα προχθές, εχθές, δεν ξέρω, στην Ελληνική Βουλή, κάνατε μια τοποθέτηση για τον προϋπολογισμό του 2017. Είναι ντροπή δηλαδή αυτά όλα, τα οποία ακούστηκαν όπως σας παρακολούθησα. Έχω το δικαίωμα της κριτικής, όπως και εσείς, όπως και όλοι μας. Δημόσια σας το λέω λοιπόν, έλεος, είναι ντροπή. Είπαμε, έτσι, δεν έχω κάτι προσωπικά με εσάς, αλλά αυτά να τα αντιλαμβάνονται και να τα βλέπουν όλοι αυτοί οι πολίτες, οι οποίοι θα κληθούν πολύ σύντομα, γιατί θα πάμε σε εκλογές, πρόωρες εκλογές, μέσα στην άνοιξη, μπορεί και στο χειμώνα. Είναι σίγουρο. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει όλοι εμείς να είμαστε προσεκτικοί. Ελληνικό χρέος, ευρωπαϊκή τραγωδία θα λέγα εγώ, το ελληνικό χρέος, σε εισαγωγικά, θα γίνει μια ευρωπαϊκή τραγωδία. Σε κάποια ξένα έντυπα διάβασα ότι ο κύριος νεοκλεγής πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο κύριος Ταμπ, μίλησε με τον κύριο Τόμσεν και είπε: εγκαταλείψτε την Ελλάδα με το πρόγραμμα σαν Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, γιατί ως ονούπο θα πάνε σε εθνικό νόμισμα. Έτσι γράφουν ξένα έντυπα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Και οι κόντρες βέβαια σε τοπικό και σε εθνικό μεγάλο επίπεδο γίνονται. Για την ταμπακέρα που δεις ασχολείται, σε ενδιαφέρει μόνο πώς θα επιτύχουν υψηλότερα ποσοστά σαν κόμματα, σαν πρόσωπα απαρτίζοντα τα κόμματα, και πώς θα βγει από το αδιέξοδο και πώς θα ελευθερώσουμε τη χώρα. Ουδής ασχολείται,
ουδείς βλέπω να προβληματίζεται από αυτό το πολιτικό προσωπικό που βρίσκεται στην πολιτική επικαιρότητα, είτε είναι στον κεντρικό πυρήνα της πολιτικής, αλλά και σε τοπικό επίπεδο, μην νομίζετε ότι υπάρχουν διαφορές. Στο ίδιο μήκος κύματος λειτουργεί όλο αυτό το κομμάτι των πολιτικών που βρίσκονται συστρατευμένοι σε συγκεκριμένες νεοφιλελεύθερες, να πω, πολιτικές. Να μην το τολμήσω, σε συγκεκριμένες πολιτικές. Αν είναι έτοιμο το κοντρόλ, ας επικοινωνήσει και με τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Κυρίες, κύριοι, περάσουμε σε ένα άρθρο κοινωνικής συνεννόησης εν ΥΠΕΚ, ο νεοφιλελεύθερος εθνομηδενισμός. Εν ΥΠΕΚ, λοιπόν, μια περίεργη συγχορδία δηλώσεων από διορισμένους βουλευτές και υπουργούς, δηλαδή μηδέποτε εκλεγμένους με σταυρό προτίμησης, της περιθωριακής τάσης από εθνοποίησης, παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες, παραμονές της προαναγγελθήσας πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό. Κρατήστε το. Όπου ως βάση συζήτησης τίθεται η κατάργηση του ανεξάρτητου Κυπριακού κράτους. Διάφοροι κυβερνητικοί παράγοντες, χωρίς αίσθηση των υπαρκτικών στοιχείων της ιστορικής επιβίωσης του λαού μας και της διαχρονικής πολιτιστικής ιδιαιτερότητας των Ελλήνων, προβάλλουν τις προσωπικές τους απόψεις για τα σύμβολα του έθνους και τους αγώνες του λαού, ως αν αυτές να αποτελούν το εριζόμενο στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα πολιτικό διακύδευμα. Τώρα που η πατρίδα είναι δέσμια στα μνημόνια των δανειστών με μειωμένη την εθνική της κυριαρχία και απεισχνανισμένη την παρέμβαση του Κοινοβουλίου, αφού αυτό έχει μεταβληθεί σε μηχανισμό παραγωγής υπαγορευμένων εφαρμοστικών νόμων, τη στιγμή που όλα τα γυτνιάζοντα έθνη θέτουν ζητήματα εις βάρος της Ελλάδας, που όλοι μέχρι σήμερα θεωρούσαμε αμετακλήτως λυμένα, τώρα βρήκαν την ευκαιρία να ζητήσουν από ποινικοποίηση του δημόσιου καψίματος της ελληνικής σημαίας. Και όλα αυτά υπό την παγερή σιωπή των συγκυβερνώντων ΑΝΕΛ, που υποτίθεται ότι εξελέγησαν με σημαία τους την εντελώς αντίθετη άποψη. Τα θέλγητρα της εξουσίας ενώνουν ακόμη και τις εντελώς αντίθετες πολιτικές συνειδήσεις. Οι αδαείς όμως παράγοντες του περιθωριακού ρεύματος της αποεθνοποίησης δεν μπορούν να επικαλούνται την αριστερή τους συνείδηση, αφού τα επιχειρήματα που προβάλλουν είναι απολύτως συμβατά με τον ακραίο νεοφιλελευθερισμό και τον απόλυτο ατομικιστικό δικαιωματισμό. Είναι κρίμα που αυτές τις κρίσιμες ώρες η χώρα μας έχει σε προβεβλημένες θέσεις κυβερνητικής και κοινοβουλευτικής εξουσίας παράγοντες που μηδενίζουν τα σύμβολα του έθνους και των αγώνων του λαού και προσβάλλουν τις συλλογικές εγχαράξεις και μνήμες των Ελλήνων πολιτών. Δημήτρης Μητρόπουλος. Είναι ο αδελφός του Αλέξη του Μητρόπουλου. Έχουμε Ρωμανέ τον κύριο καθηγητή. Ναι. Συνεχίζω από το site εν ΥΠΕΚ, Εθνική Συνεννόηση. Νέο μνημόνιο, νομικά η απόφαση του Eurogroup. 9/12/2016. Αλέξης Μητρόπουλος. Νέο μνημόνιο, νομικά η απόφαση του Eurogroup. Επιδεινώνει τους όρους του τρίτου μνημονίου. Θεσπίζει βραχυπρόθεσμα μέτρα εποφελία των δανειστών. Ιδού οι 8 νέες δεσμεύσεις της χώρας. Πρώτον, η συμφωνία απόφαση του Eurogroup της 5/12/2016 που λήφθηκε και με τη σύμφωνη γνώμη της χώρας μας, νομικά αποτελεί τροποποίηση προς το χειρότερο των όρων τρίτου μνημονίου, του νόμου δηλαδή 4336 του 2015 και των προαπαιτουμένων της δεύτερης αξιολόγησης. Στην ουσία αποτελεί νέα συμφωνία, νέο μνημόνιο για την υπογραφή του οποίου, πρώτον, ούτε η κυβέρνηση είχε νομιμοποίηση χωρίς την έγκριση της Βουλής να υπογράψει, ούτε ο Υπουργός Οικονομικών είχε εξουσιοδότηση να συνενέσει και να δεσμευτεί με τους 8 νέους καταπλεονεκτικούς και επαχθείς όρους σε βάρος της χώρας μας. Αλλά να βάλουμε στην κουβέντα
τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Καλησπέρα κύριε Μητρόπουλε. Καλησπέρα κύριε Στρογγύλη, καλησπερίζω τη Σύρα, τη Κυκλάδη, σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε. Ενημερώστε μας έτσι για τις νέες 8 δεσμεύσεις της χώρας που παίρνουν, είναι από το δελτίο τύπου, έχει ξεκινήσει και έχει γραφτεί 5 Δεκεμβρίου, αυτό διάβαζα, με προλάβατε. Προηγουμένως βέβαια να πω, να σας ενημερώσω και εσάς, δεν ξέρω αν με βλέπατε εκεί στην Αθήνα, διάβασα και το «Ο νεοφιλελεύθερος εθνομηδενισμός» του αδελφού σας, του Δημήτρη, του Μητρόπου. Δημήτρη, είναι ένα εξαιρετικό εκεί πέρα ολιγοστικό, διότι με αυτά τα οποία ακούσαμε και από τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Ζουράρη, αλλά και με αυτά τα οποία είπαν, εξεστόμησαν ο κύριος Παρασκευόπλος, ο Τσιρόνης, φαίνεται ότι υπάρχει σχέδιο. Με μια διάθεση και προώθηση ενός ακραίου νεοφιλελευθερισμού στα ζητήματα του έθνους, απόρριψης των πάντων, της ιστορίας, των συμβόλων και ούτω καθεξής. Και έτσι χάρηκα και εγώ για το εξαιρετικό εκεί άρθρο του Δημήτρη του Μητρόπουλου. Έχετε δίκιο, διότι ξέρω και τις δικές σας ευαισθησίες, αγαπητέ Κομινέ, και οι περισσότεροι και σήμερα που έθιξα και εγώ τα ζητήματα στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη στον Αντένα, είδα πόσα τηλέφωνα έπαιρναν και στο τηλεφωνικό κέντρο, διότι υπάρχει μεγάλη ευαισθησία του πατριωτικού ελληνικού κόσμου, ο οποίος σε αυτά τα ζητήματα δεν έχει εκτόσεις, δεν κάνει εκτόσεις, και απορώ πως πολιτικά πρόσωπα τα οποία θεωρούν ότι ηγούνται αυτού του πολύπαθου λαού, ότι μπορούν να τον προσβάλλουν κατά τον τρόπο που δηλώνουν αυτά τα ανεκδίγητα πράγματα, αγαπητέ Κομινέ. Νομίζω ότι είναι σκεμμένα, είναι καθοδηγούμενα, και το timing, ο χρόνος, και γενικά υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για να βγαίνουν αυτά, κύριε καθηγητά. Εγώ αυτό είναι πιστεύω. Ισοπαίδωση των συμβόλων, ό,τι αποτελεί εκεί το οπλοστάσιο ενός γνήσιου πατριωτικού εκεί κινήματος. Απορώ πως αυτοί οι άνθρωποι πέρασαν από πανεπιστήμια, ανέβηκαν σε θόκους, διδάσκουν, έχουν απόψεις, είναι συγγραφείς κάποιοι από αυτούς και εξτομίζουν αυτά τα απίθανα πράγματα, προσβάλλοντας την ιστορία αυτού του πολύπαθου λαού. Με τα επικαιροποιημένα τρίτα μνημόνια, με τα ζητήματα αυτά, είπατε κι εσείς ότι απεκρύβει από τον ελληνικό λαό ότι η απόφαση του Eurogroup δεν ήταν απλώς μια επιβεβαίωση των καταπλεονεκτικών συμφωνιών σε βάρος της χώρας, κύριε Στρογγύλη. Ενσωματώθηκαν στην απόφαση του Eurogroup και 8 νέες δεσμεύσεις, και για μέτρα για το πλεόνασμα, μέτρα για μετά το πλεόνασμα, μέτρα αν επισέλθει το Δουνουτού, μέτρα εάν υπάρξουν το πακέτο με τα βραχυπρόθεσμα μέτρα. Δηλαδή φόρτωσε στο λαό η κυβέρνηση με την αποτυχημένη διαπραγμάτευση στην απόφαση την προχθεσινή με άλλα πακέτα και δέσμες μέτρων. Αυτά τα απεκρύβησαν, δεν υπόθηκε για άλλη μια φορά η αλήθεια στο λαό μας, πέταξε τη ρουκέτα σωστή σε μια κατεύθυνση για το επίδομα που έδωσαν εδώ που ψηφίστηκε σήμερα, αλλά όπως είδατε και δείξατε πιστεύω και εσείς, ότι σήμερα στις συζητήσεις με τον Υφυπουργό Εργασίας οι δανειστές απέτησαν να κοπούν τα 600 τόσα εκατομμύρια από το ΕΚΑΣ για να αναπληρωθεί αυτό το οποίο έδωσε η κυβέρνηση, απεφάσισε να δώσει, γιατί ακόμα δεν το έδωσε στους συνταξιούχους μας. Άρα είναι ένας άλλος εμπεγμός σε βάρος των κατωτάτων συνταξιούχων της πατρίδας μας, των συνταξιούχων με τις χαμηλότερες αποδοχές. Έτσι λοιπόν σήμερα, και φαίνεται αύριο θα εκδοθεί η απόφαση ή τη Δευτέρα, όπου 600 και πλέον εκατομμύρια θα αφαιρεθούν από 250.000 συνταξιούχους μας που έχουν δικαίωμα για το ΕΚΑΣ ακόμη, όπου θα δουν τη σύνταξή τους αναφορικά με το πακέτο του ΕΚΑΣ να πηγαίνει στο μισό. Άρα αμέσως τους διέταξαν οι δανειστές
και ανεπλήρωσαν την απώλεια σε εισαγωγικά από αυτά που έδωσαν στους συνταξιούχους με αυτά που θα πάρουν από τους χαμηλοσυνταξιούχους του ΕΚΑΣ. Από ό,τι πληροφορούμαστε, όλα δείχνουν μάλλον ότι θα έχουμε πρόωρες εκλογές. Πιστεύω μέσα στην άνοιξη, μπορεί να γίνουν και πιο γρήγορα, μέσα στο χειμώνα. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχουν αυτές οι πολιτικές δυνάμεις οι οποίες θα μπορέσουν να δώσουν στον Έλληνα πολίτη, στους Έλληνες πολίτες την διέξοδο, γιατί βλέπω ένα μνημονιακό τόξο όλων των κομμάτων, γιατί αυτά όλα τα ψήφισαν όλοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται μέσα στην Ελληνική Βουλή. Δηλαδή τα κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης, όλοι αυτοί τα ψήφισαν εκτός του ΚΚΕ βέβαια και τον ποιον άλλον, δεν θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύετε ότι θα έχουμε νέα πολιτικά πρόσωπα, νέοι πολιτικοί φορείς? Γίνεται μια προσπάθεια και από την ΕΝΙΠΕΚ, κοινωνική συνεννόηση, το έχουμε πει. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι να συστρατευθούν σε ένα συγκεκριμένο ενιαίο πρόγραμμα αντιμνημονιακής θέσης, να κρατήσουμε μια άμυνα, κύριε καθηγητά. Στην κοινωνία, κύριε Στρογγύλη, υπάρχει μεγάλο ρεύμα. Στην κοινωνία. Βεβαίως δεν υπάρχει συγκροτημένο μέτωπο αντιμνημονιακών, πατριωτικών, προοδευτικών δυνάμεων που θα μπορούσε να συνεγείρει τον ελληνικό λαό. Διότι ο ελληνικός λαός, παρά το ότι λένε ότι δεν αντιδρά, δεν διαδηλώνει, ο λαός είναι έτοιμος, τον βλέπουμε καθημερινά στο ATM, στον δρόμο, στην αγανάκτησή του, όπου πηγαίνουμε και στα μίδια, στα τηλεφωνικά κέντρα, επιδοκιμάζει ή αποδοκιμάζει ο ελληνικός λαός. Άρα αυτό που λείπει σήμερα στην πατρίδα μας είναι ένα πατριωτικό από μέτωπο, πατριωτικό προοδευτικό σε κάθε περίπτωση, από φερέγγιες πολιτικές δυνάμεις που θα είναι έτοιμες να καταρτήσουν ένα σχέδιο υπερβατικό, διότι το μνημονιακό τόξο, όπως είπατε και εσείς που ψήφισε αυτό τον άγριο δαρβινισμό, τον άγριο νεοθατσερισμό και τον εφαρμόζει εμπέζοντας και προσβάλλοντας το λαό μας, δεν μπορεί να τον εμπιστευτεί ο λαός το μνημονιακό τόξο για να το βγάλει, να τον βγάλει από τα αδιέξοδα. Άρα λοιπόν εκεί συζητάμε με ό,τι σοβαρό, περήφανο, πατριωτικό υπάρχει εκτός του μνημονιακού τόξου των πέντε κομμάτων τα οποία ψήφισαν αυτόν τον Αρμαγεδόνα. Θεωρώ ότι μέσα στις μέρες θα πάρθουν και ανάλογες πρωτοβουλίες. Εσείς μετέχετε και τα παρακολουθείτε και κάνετε τις καλύτερες προτάσεις με στις συναντήσεις μας. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι μέσα στις μέρες, μέσα στις εβδομάδες προσοχής θα ετοιμαστεί κάτι, ένα αξιόπιστο, υπερβατικό, προοδευτικό, πατριωτικό μέτωπο να βγάλει με αξιόπιστη πρόταση την πατρίδα από τα αδιέξοδα, αγαπητέ Κομινέ. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω. Τα λέμε εμείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την ερχόμενη Πέμπτη. Καλό αγώνα, καλό κουράγιο. Να είστε καλά. Επίσης, ευχαριστώ κύριε Μητρόπουλε. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, έχουμε στη διάθεσή μας 3-4 λεπτά, φαντάζομαι, για να προλάβουμε και το δελτίο ειδήσεων, γιατί πολλές φορές διαμαρτύρεται το ότι τρώμε χρόνο από το δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί. Θέλω να σχολιάσω έτσι πριν σας αποχαιρετήσω ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθούμε όχι για τα φτηνά ζητήματα, τα οποία είναι και αυτά, έχουν την σημασία τους, αλλά θα πρέπει να προβληματιστούμε και να συνεννοηθούμε σε βασικά θέματα τα οποία απασχολούν και θα απασχολήσουν για τα επόμενα χρόνια, μέσα βέβαια από το φάσμα και της πολιτικής, την χώρα μας. Πρέπει να συνειδητοποιήσει ο καθής από μας πού και πώς πρέπει να βαδίσουμε κόντρα σε πολλούς οι οποίοι υπηρετούν ή αν θέλετε θα βρεθούν να υπηρετήσουν αυτές τις πολιτικές τις οποίες παρακολουθούμε μέχρι σήμερα. Θα πρέπει κάποια στιγμή βέβαια να έχουμε και την δυνατότητα να αντιληφθούμε πολλές φορές και την υποκριτική συμπεριφορά και στάση και ενέργειες των κρατούντων, πολιτικών, υπηρετούντων σε διαφόρους θεσμούς. Θα πρέπει με δύο λόγια να πονερευτούμε, κυρίες και κύριοι, να σου το πω στην καθολουμένη, να αντιληφθούμε
τον καθέναν ο οποίος έρχεται ή θα έρθει για να σας πει ότι εμείς είμαστε οι καλύτεροι. Ο Τσίπρας και εσύ αυτό δεν ήταν καλή, παράδειγμα. Όχι έτσι. Με συγκεκριμένες θέσεις θα πρέπει να αντιληφθείτε και να αντιληφθούμε όλοι ποιο είναι το συμφέρον της χώρας, ποιο είναι το συμφέρον της περιοχής μας, της πόλης μας, της οικογένειάς μας, του γείτονα, να υπάρξει μια συνεννόηση, να υπάρξει μια αλληλεγγύη. Δεν μας χωρίζει τίποτα. Επιχειρήθηκε βέβαια τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα έντονα, να σαλαμοποιηθεί και να επικρατήσει ο κοινωνικός αυτοματισμός, που είναι από τα χειρότερα. Γιατί λοιπόν αυτός και όχι εμείς, γιατί να λυπηθώ το μικρομολογιούχο, άρα είχε κάποιες χιλιάδες ευρώ, εγώ δεν το είχα, καλά να πάθει. Αυτά θα πρέπει να τα εξετάσουμε μέσα από την προσωπική κοινωνική στάση του καθενός στο κοινωνικό σύνολο που βρίσκεται. Πρέπει να αναθεωρηθούν πολλά από αυτά τα οποία μας κατατρέχουν. Πρέπει να πονηρευτούμε. Όχι εις βάρος του δίπλα μας. Ή εντάξει, εγώ έχω το ξεροκόμματα, ας κάνω δήθεν την πάπια, ας μη δίνω δικαιώματα. Η φωτιά καίει για όλους μας. Η περιοχή φλέγεται. Η χώρα θα χαθεί χωρίς Έλληνες, χωρίς έθνος, χωρίς πατρίδα. Ή θέλετε, ξέρω εγώ, να γίνετε παραδείγματος χάρη στη Σύρο Γκαρσόνια από το πρωί μέχρι το βράδυ, να δουλεύετε, ξέρω εγώ, και να παίρνετε ένα ξεροκόμματο και μετά τέλος. Πηγαίνετε στα παράλια της Μικράς Ασίας, είχα πάει πριν κάνα 2-3 χρόνια. Εκεί ευημερούν, υπάρχουν πολλά. Δέστε τους ανθρώπους, τους ντόπιους εκεί, να αντιληφθείτε. Απευθύνομαι και στους Συριανούς εδώ, γιατί πολύ ντόρος έχει γίνει το τελευταίο διάστημα, με τις ανακατατάξεις, με τα στρατηγικά σχέδια στο μυαλό κάποιων, με τις μπαρουφολογίες και τις αερολογίες. Και αναφέρομαι και στον πρώτο πολίτη της Σύρου και όχι μόνο σε αυτόν και σε πολλούς άλλους οι οποίοι έχουν πιστεί και έχουν παρασυρθεί και έχουν συστρατευθεί. Λίγοι είναι αυτοί. Με όλες αυτές τις περίεργες στρατηγικές οραματισμού το στομάχι όμως και τα υπόλοιπα δεν αντέχουν με στρατηγικές και με θεωρίες για να δημιουργούνται μόνο εντυπώσεις. Απευθύνομαι στον Δήμαρχο. Καλά είναι. Υπάρχουν σοβαρά, σοβαρότατα προβλήματα και σε αυτή την περιοχή, όπως και στην υπόλοιπη χώρα. Λοιπόν, είχα και ένα θέμα να σχολίαζα για το ζήτημα και το πρόβλημα εντολέα εντολοδόχου. Κάτι σας είχα πει σε κάποιες προηγούμενες μου εκπομπές, το είχα αφήσει στη μέση. Δεν θα το ξεκινήσω γιατί δεν έχω τον χρόνο. Και βέβαια, πριν κλείσω, να ξέρετε ότι ο ανόητος ούτε συγχωρεί ούτε ξεχνά. Ο αφελής και συγχωρεί και ξεχνά, μα ο έξυπνος συγχωρεί αλλά δεν ξεχνά. Κρατήστε την τρίτη κατηγορία. Να είστε καλά. Ανανεώνουμε το τηλεοπτικό μας ραντεβού για την ερχόμενη Πέμπτη. Μέχρι τότε, ψηλά το κεφάλι. Αποκτήστε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, αλλά στα πραγματικά ζωτικά ζητήματα που θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη ενεργητικότητα και χρόνο πολύτιμο από την καθημερινότητά μας και προπάντων κοινωνική συνεννόηση. Καλό βράδυ σε όλους.